περιοδεία στους νομούς Βιωτίας, Φθιώτιδας, Λάρισας και Τρικάλων. Πραγματοποίησε το περασμένο Σαββατοκύριακο κλιμάκιο στελεχών της Ελληνικής Λύσης, με επικεφαλής τον βουλευτή Αντώνη Μιλωνάκη. Το κλιμάκιο, εκτός του εκπροσώπου του κόμματος στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, αποτελούσαν ο διευθυντής του κόμματος Ευάγγελος Φανίδης, ο διευθυντής της κοινοβουλευτικής ομάδας Βασίλης Γραμμένος και το στέλεχος Δημήτρης Καρακατσάνης. Στις 6 το απόγευμα της Κυριακής, τα στελέχη της Ελληνικής Λύσης βρέθηκαν στα Τρίκαλα, όπου συναντήθηκαν με τοπικά στελέχη και πολίτες, καταγράφοντας μια σειρά αιτημάτων που θα θέσουν με τη σειρά τους στο Κοινοβούλιο. Ο σκοπός της σημερινής μας επίσκεψης είναι αυτό το οποίο είχαμε εξαγγείλει από την πρώτη στιγμή. Θα είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Ξεκινήσαμε περιοδεία και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Τώρα ήρθε η σειρά της κεντρικής Ελλάδας. Πήγαμε Λάρισα, Τύρναβο, εδώ, Θήβα. Αυτό το οποίο εγώ βλέπω και με ευχαριστεί, αν θέλετε, πολύ, είναι ότι ο κόσμος αγκαλιάζει την ελληνική λύση. Ο σκοπός της επίσκεψής μας είναι καθαρά αυτός που είπα από την αρχή. Να είμαστε δίπλα στην κοινωνία. Σήμερα ακούσατε, φαντάζομαι, και θύματα συμπολιτών των Τρικαλινών, τα οποία θα προωθήσετε κι εσείς στο μέτρο του δυνατού, έτσι. Ναι. Τα αιτήματα είναι αρκετά. Κυρίως έχουμε το αγροτικό θέμα, η πρωτογενής παραγωγή, την οποία πρέπει να στηρίξουμε. Πρέπει να πω, γιατί ήταν παράληψή μου, ότι μαζί μου στο κλιμάκιο είναι ο Γενικός Διευθυντής του κόμματος, ο Βαγγέλης Οφανίδης. Είναι ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Βασίλης Ογραμμένος. Είναι ο Δημήτρης Καρακατσάνης, ο οποίος είναι τομεάρχης Βορειοανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Άρα λοιπόν η επίσκεψη αυτή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Μιλώντας στην τηλεόραση ΔΕΚΟ, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μιλωνάκης αναφέρθηκε στα ζητήματα που αφορούν την ελληνική κοινωνία, όπως οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, οι εξελίξεις γύρω από την αποκλειστική οικονομική ζώνη και η λαθρομετανάστευση, παρουσιάζοντας τις θέσεις της Ελληνικής Λύσης που σε λίγες ημέρες συμπληρώνει τον πρώτο χρόνο από την είσοδό της στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Θέλω να πω επίσης για τα ελληνοτουρκικά. Τα λάθη της κυβέρνησης είναι εγκληματικά. Και η συμφωνία με την Ιταλία, η οποία έγινε κάτω από μυστήριες προϋποθέσεις και μυστήριες συνθήκες. Δεν περιμέναμε ποτέ μία συμφωνία του 1977 να υπογραφεί από τον Υπουργό Εξωτερικών και να πανηγυρίζεται από την κυβέρνηση και από την αντιπολίτευση, γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το μερίδιο ευθύνης, μία συμφωνία η οποία δεν μιλάει για αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά για απλά την υφαλοκρηπίδα. Διαπόντια νησιά μείναν απ' έξω. Άρα λοιπόν έχουμε αφαιρέσει επιρροή από νησιά τα οποία είναι δικά μας. Το ίδιο θα συμβεί και στο Καστελόριζο. Προσέξτε τώρα τι θα γίνει. Ενώ η ελληνική λύση έχει κάνει πρόταση νόμου, σχέδιο νόμου, σε ό,τι αφορά την υφαλοκρηπίδα μας και την οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης στην Ανατολική Μεσόγειο, η κυβέρνηση, αντί να οριοθετήσει την αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κύπρο, έρχεται και οριοθετεί με την Αίγυπτο, η οποία θέλει το κοίτασμα ζόρ δικό της και θέλει να αφήσει έξω από 100% της επιρροής του συμπλέγματος της Μεγίστης. Το σύμπλεγμα της Μεγίστης είναι μια σειρά από 14 νησιά, θυμίζω Καστελόριζο, Χρό, Στρογγύλη κτλ. Αυτά μακάρι να κάνουμε λάθος, αλλά ετοιμάζεται να τα αφήσει απ' έξω. Άρα θα τα εκμεταλλευτεί η Τουρκία, η οποία ετοιμάζεται τώρα να ζητήσει και τη βοήθεια της Γαλλίας για να γίνει ο μεσάζων, να δώσουμε σε αυτούς το μισό Αιγαίο και τη μισή Ανατολική Μεσόγειο. Άρα χάνουμε επιρροή από το Ιόνιο, χάνουμε επιρροή και από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η αλήθεια. Λαθρομετανάστες. Ένα μεγάλο θέμα το οποίο ίσως ο κόσμος δεν το έχει αντιληφθεί, γιατί δεν μπορώ να καταλάβω πώς πιστεύει ακόμα στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ κάνουν αυτό το οποίο έχουν διαταχθεί από την Γερμανία και από το Σόρος. Τι θέλουν να κάνουν? Να εξισλαμοποιήσουν τη χώρα. 32 Ισλαμοκομοπόλεις μέχρι στιγμής. Όλοι οι λαθρομετανάστες από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, του Βορειοανατολικού Αιγαίου, έρχονται στο εσωτερικό. Νομίζω και εσείς έχετε αρκετούς εδώ πέρα. Τα προβλήματα είναι τεράστια. Και όσο περνάει ο καιρός, επειδή αυτοί αυξάνονται και πληθύνονται και εμείς έχουμε το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα στη χώρα μας
πρόβλημα το οποίο δεν θα λυθεί. Η άποψη ελληνικής λύσης είναι από την αρχή η ίδια. Όχι στο εσωτερικό, στην υπηρετική Ελλάδα, οι λαθρομετανάστες, σε δύο ακατοίκητα νησιά μπορούμε να φτιάξουμε δομές. Όσοι δικαιούνται άσυλο θα πάρουν, είναι ελάχιστοι αυτοί, οι υπόλοιποι θα φύγουν και θα πάνε στις χώρες τους. Μόνο έτσι μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι για να τα λέμε. Έρχομαι στο τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό, η πραγματική οικονομία. Ξεκίνησε ήδη το πρόγραμμα ΣΟΥΡΕ εδώ και 10 μέρες. Μισή δουλειά, μισά λεφτά. Να ξέρει ο κόσμος ότι το πρόγραμμα ΣΟΥΡΕ, δηλαδή η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 1,9 δισεκατομμύρια ευρώ, ολοκληρώνεται τέλη Σεπτεμβρίου. Από το τέλη Σεπτεμβρίου, από τον Οκτώβριο και μετά, δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που να μην κατανοεί ότι αυτό θα συνεχιστεί. Οι εργοδότες δεν πρόκειται να υπολογίσουν πλέον εργασιακές σχέσεις, δεν υπάρχουν εργασιακές σχέσεις. Την ίδια στιγμή ξεκινάει και το πρόγραμμα Ηρακλής, το είχαμε πει αν θυμάστε, και επειδή είστε έμπειρος δημοσιογράφος, λέω ότι το πρόγραμμα Ηρακλής θα θρηνήσει πολλά θύματα η πατρίδα μας. Είναι το πρόγραμμα με τους πληστηριασμούς των ακινήτων. Θα έρθει να κάνει το χρυσινό νοικοκύρι τον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου, ο οποίος έτυχε με αυτή την δεκαετή δημοσιονομική προσαρμογή, τη σκληρή, και αυτά τα μέτρα τα οποία παίρνετε τώρα, να μην μπορεί να πληρώσει το δάνειό του. Θα του πάρουν το σπίτι, την τράπεζα, θα χρωστάει στην τράπεζα τα υπόλοιπα λεφτά και θα τον έχει σαν ενοικιαστή, θα τη πληρώνει ένα ενίκιο. Τα υπόλοιπα όλα, η ανεργία θα αυξηθεί, η κρίση θα είναι πάρα πολύ μεγάλη, η οικονομική κρίση. Νομίζω ότι η ανεργία θα δώσει περίπου 500.000 επιπλέον ανέργους Έλληνες, θα χειροτερέψει η κατάσταση με τους λαθρομετανάστες, γιατί θα υπάρχουν πάρα πολύ φτηνά χέρια και θα κάνει τον Έλληνα τελικά δυστυχισμένο. Υπάρχει λύση. Για μας οι λύσεις στην πραγματική οικονομία είναι τρεις. Πρώτον, έπρεπε τα μέτρα να είναι οριζόντια και εμπροστοβαρή από την αρχή. Να στηριχθεί η μικρομεσαία επιχείρηση. Πραγματικά όμως να στηριχθεί, όχι με λόγια. Όχι να μεταθέτουμε το ΦΠΑ που πρέπει να πληρώσει ο καθένας ή τα χρέη του λίγο πιο πίσω. Κάποια μέρα θα έρθει να τα πληρώσει. Δεύτερον, να σταματήσει εδώ και τώρα το πρόγραμμα Ηρακλής. Κανένας πληστηριασμός πρώτης κατοικίας. Κανένας Έλληνας έξω από το κεραμίδι του. Διότι θα έχουμε δράματα. Και τρίτο και το κυριότερο, λαθρομετανάστες σε δύο ακατοίκητα νησιά και εν συνεχεία όσοι δεν δικαιούνται ασύλου την ίδια στιγμή απέλαση. Αυτά τα τρία σε πρώτη φάση για να μπορέσουμε να σηκώσουμε το κεφάλι. Αλλιώς θα γίνουμε δούλοι στην ίδια μας την πατρίδα. Κύριε Δοντάκη, θα ήθελα και ένα σχόλιο. Σε λίγο χρονικό διάστημα συμπληρώνεται και ο πρώτος χρόνος από την είσοδο στη Βουλή της Ελληνικής Λύσης. Ποια είναι η δική σας εμπειρία και πώς είδατε όλη αυτή την κατάσταση από το έτος? Ένας χρόνος 7 Ιουλίου, 10 νοματέοι με πρόεδρο τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, μία ευχάριστη νότα, όπως το λένε πλέον και οι πλέον απαιτητικοί βουλευτές της Βουλής. Άνθρωποι οι οποίοι είναι πολλά χρόνια στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, έχουν ζήσει πολλές κοινοβουλευτικές περιόδους, ομολογούν πλέον ότι η Ελληνική Λύση όχι μόνο έχει έναν εξαιρετικό πολιτικό πολιτισμό, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι βοηθήσανε την κυβέρνηση καταγγέλλοντας από τη μια και προτείνοντας από την άλλη. Δεν θα ξεχάσω όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ο Σπύρος Ολιβανός, ανέβηκε στο Βήμα της Ολομέλειας και είπε ότι πράγματι πολλά από αυτά τα οποία μας έχει προτείνει η Ελληνική Λύση, θυμίζω το τείχος στον Εύρο που αναγκάστηκαν να το κάνουν άρον-άρον και πάρα πολλά άλλα, η κυβέρνηση τα υιοθετεί. Ετεροχρονισμένα βέβαια λέμε εμείς, αλλά τα υιοθετεί. Η Ελληνική Λύση είναι ευχαριστημένη ως προς το έργο το οποίο παράγει. Παράγει ένα τεράστιο έργο. Τα νομοθετήματα είναι πάρα πολλά. Οι βουλευτές, όλη η κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά και οι συνεργάτες επιστημονικοί και οι μετακλητοί δουλεύουν. Το κόμμα δουλεύει πάρα πολύ καλά, τα στελέχη του. Έχει δώσει το έναυσμα σε όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες να δουλέψουν με σκληρή δουλειά. Θέλω να πω το εξής, ότι ο πρόεδρος του κόμματος, ο Κυριάκος Βελόπουλος, είναι ο μόνος αρχηγός κόμματος, ο μόνος πρόεδρος κόμματος, ο οποίος έχει μιλήσει σε όλες μέχρι τώρα
τις ολομέλειες, σε όλα δηλαδή τα νομοθετήματα. Άρα λοιπόν η ελληνική λύση προσέφερε αυτά τα οποία είχε υποσχεθεί στον ελληνικό λαό, προσφέρει στην πατρίδα, βοηθάει την κυβέρνηση εκεί που πρέπει, δεν είναι ούγκανα να φωνάζουν, να χτυπτούνται και να δέρουν τον κόσμο και από την άλλη μεριά ασκεί σκληρή κριτική και σκληρή αντιπολίτευση όπου και όποτε πρέπει.